εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσε, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Δηλαδή εκεί που ήταν η χλωρασιά, η πρασινάδα, η πολύ χλώη, η πλουσία χλώη, εκεί λέγει με κατεσκήνωσε, δηλαδή εκεί με τοποθέτησε. Κοντά σε νερό που ξεκουράζει με εξέθρεψε. Πράγματι εδώ δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα πλουσίας τροφής αλλά και ζωογόνου αναπαύσεως. Τα πρόβατα αγαπούν όχι μόνο το γρασίδι αλλά και το νερό, αλλά και τη σκιά, ιδίως τις μεσημεριάτικες ώρες που θέλουν κάπου να πάνε να ξαπλώσουν, να κουμπίσουν, να καθίσουν και να ξεκουραστούν. Σήμερα θα λέγαμε οι άνθρωποι τρέφονται με αμφιβόλου ποιότητος τροφή, διότι ενώ πνευματική τροφή, αν θέλετε και τροφή ηλική, διότι κάποιο πρόσωπο μου έλεγε, κοίταξε μου λέει, πρόσεξε, εφεξής μέσα στις κονσέρβες θα βάζουν λίγο ναρκωτικό, όπως σε όλες τις κονσέρβες, όπως βάζουν σε κάποια τσιγάρα. Είναι κάποια τσιγάρα που έρχονται απ' έξω και εκεί βάζουν λίγο ναρκωτικό και στα διαφημιστικά γράφουν όποιος καπνίζει, ας μην πω τη μάρκα και με πιάσει ο εισαγγελέας, όποιος καπνίζει αυτό το τσιγάρο ξανακαπνίζει. Πολύ φασαρία, αν θυμίστε, μερικά χρόνια πριν είχε γίνει για το θέμα της Coca-Cola. Η διαφήμιση ήταν όποιος πίνει ξαναπίνει. Γιατί ξαναπίνει? Γιατί έχει μέσα ναρκωτικό. Το γράψαν οι εφημερίδες, αυτό είναι πασίγνωστο. Πασίγνωστο. Λοιπόν, σκεφτείτε στην Αμερική τα χαρτοφάκελα. Τα χαρτοφάκελα που για να βάλουμε ένα γράμμα μέσα. Πάμε στο περίπτερο και αγοράζουμε ένα φάκελο. Απάνω εκεί που είναι η κόλλα, στο καπάκι του φακέλου, έχουν ναρκωτικό μαζί με την κόλλα. Οπότε ο άνθρωπος όταν θα βάλει, κακό είναι αυτό, αλλά έτσι το κάνουν οι άνθρωποι, βάζουν τη γλώσσα τους και σαλιώνουν έτσι το φάκελο και το κολλάνε για να έρθει σε επαφή με ναρκωτικό, ώστε σιγά 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 δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έμαθα μόλις εχθές ότι στις κονσέρβες θα βάζουν λίγο ναρκωτικό. Βέβαια, εκτός από αυτό που σας είπα, περιττό να σας πω τι περιέχουν μέσα όλες οι τροφές μας, τι συντηρητικά, τι. Οι τροφές αναμφισβήτητα είναι και αυτές μολυσμένες, όλοι το ξέρουμε, είναι κοινό μυστικό. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτές τις τροφές. Θα ήθελα να μείνω στην πνευματική τροφή που προσφέρει ο κόσμος, είναι πραγματικά αμφιβόλου ποιότητος. Πού θέλετε? Στα θεάματα, σε αυτά που βλέπουμε, τηλεόραση και τα λοιπά, κινηματογράφο, στα ακροάματα, στο ραδιόφωνο, στα τραγούδια και τα λοιπά, στα αναγνώσματα, τα βιβλία, τα περιοδικά που διαβάζουμε, που είναι γεμάτο από ποικίλη, ποικίλη βρωμιά και φωτογραφίες άσεμνες που κυκλοφορούν. Όλα αυτά βέβαια δεν είναι παρά μια αμφίβολη τροφή, είναι μια βρώμικη τροφή. Εδώ όμως τι λέει ο ψαλμωδός? Ότι εκεί θα μου δώσει χλώη πλουσία ο Κύριος. Είναι ο άρτος χωρίς άχυρον. Είναι άρτος, ψωμί, γερό ψωμί που μου δίδει ο Θεός, χωρίς προσμίξεις βλαβερές. Διότι η τροφή του Θεού τι είναι? Όταν ανοίξω τα βιβλία του Θεού και αρχίζω να διαβάζω τα βιβλία του Θεού, από την Αγία Γραφή μέχρι τα πατερικά βιβλία, μέχρι τους βίους των Αγίων, όταν διαβάζω αυτά θα βρω πράγματα που θα μου δηλητηριάσουν την ψυχή? Αναμφισβήτητα όχι. Να λοιπόν, γιατί είναι άρτος η τροφή του Θεού, είναι γερό ψωμί και δεν υπάρχουν εκεί, όπως σας είπα, βλαβερές προσμίξεις. Ξέρετε τι λέγουν οι πονηροί άνθρωποι? Είναι από τον προφήτη Ιερεμία, αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, αλλά θα λέγαμε ότι αναφέρεται και στον κάθε πιστόν και μάλιστα ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ακούστε τι λέγουν οι πονηροί άνθρωποι για τον Ευσεβή. Δεύτε και εμβάλλομεν ξύλων εις τον άρτον αυτού και εκτρίψομεν αυτόν από γης ζώντων.
ελάτε να του βάλουμε ξύλο μέσα στο ψωμί του. Ξύλο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή σημαίνει δένδρον ή φυτόν. Συνεπώς, όταν λέει ελάτε να βάλουμε μέσα στο ψωμί του ξύλον, σημαίνει να του βάλουμε κάτι που ανήκει στο φυτικό βασίλειο, αλλά αυτό το κάτι είναι δηλητηριώδες. Να του βάλουμε δηλαδή δηλητήριο μέσα στο ψωμί του για να τον εκτρίψουμε, για να τον εξοντώσουμε από τη γη των ζώντων ή από τους ζωντανούς. Δηλαδή να τον στέλνουμε στον άλλο κόσμο. Αυτό είναι σχέδιο της εποχής μας, όπως ο σιωνισμός εργάζεται την εξόντωση της ανθρωπότητας για να καθυποτάξει την ανθρωπότητα. Αν σας φανεί παράξενο, θα σας έλεγα ένα παράδειγμα παράλληλο. Στην εποχή της Επαναστάσεως του 1821, μέσα στα μοναστήρια ήσαν Τούρκοι, αμπαρωμένοι και οχυρωμένοι. Τότε οι αγωνιστές ρίχναν οβίδες στα μοναστήρια, όχι γιατί είχαν πρόθεση να γκρεμίσουν τα μοναστήρια, αλλά για να διώξουν τους Τούρκους που ήσαν οχυρωμένοι εκεί μέσα. Και έλεγαν, τα γκρεμίζουμε τα μοναστήρια για να διώξουμε τους Τούρκους. Όταν θα φύγουν οι Τούρκοι, αυτά θα τα ξαναχτίσουμε. Αυτό λένε και οι σιωνιστές. Θα καταστρέψουμε την ανθρωπότητα, γιατί αυτή είναι λίγη. Θα επικρατήσουμε στην ανθρωπότητα και όταν θα επικρατήσουμε, τότε η ανθρωπότητα ας αυξηθεί. Πάλι οι άνθρωποι θα γίνουν πολλοί. Έτσι σκέφτεται. Αυτό ούτε καινούριο είναι, ούτε κρυφό είναι. Νομίζω το ξέρετε πολύ καλά. Και αυτό δεν είναι μόνο στις στροφές. Θυμηθείτε το θέμα φθόριο που ήθελαν να βάλουν στο νερό για την Αθήνα και φώναξαν, διότι το φθόριο, το λέει και το όνομά του φθήρι, μπορεί ίσως μερικά πράγματα μικρόβια να καταστρέφει κτλ. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι έχει επιδράσεις, ας πούμε, μεταβάλλει γενετικά τον άνθρωπο, περίπου τον άνδρα τον κάνει να συμπεριφέρεται σαν γυναίκα. Ναι, το έχει αυτό το φθόριο και ούτω καθεξής. Οπότε μπαίνει διαφθορά, άσχημα πράγματα μπαίνουν. Αυτό από πνευματικής πλευράς τώρα, τι είναι οι τηλεοράσεις, τι είναι, προβάλλουν φοβερές εικόνες για να καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών γραμμένο από τα τέλη του περασμένου αιώνος. Αδιανόητη ήταν η τηλεόραση στα τέλη του περασμένου αιώνα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την επινόηση της τηλεοράσεως. Και γράφει σε ένα σημείο, θα τους αποβλακώσουμε, λέγει, με τις πολλές εικόνες, έχοντας υπόψη την τυπογραφία. Πόσο περισσότερο αποβλακώνεται ο άνθρωπος όταν βλέπει διαρκώς τηλεόραση. Και μάλιστα με έργα τα οποία είναι βλαβερά κλπ. Αυτή είναι η πνευματική τροφή την οποία έρχονται να προσβάλλουν, να δώσουν οι εχθροί του Θεού με αυτό το σκεπτικό. Δεύτε, ελάτε και εμβάλλομεν ξύλων, δηλαδή δηλητηριώδεις ουσίες, εις τον άρτον αυτού του πιστού και εκτρίψομεν αυτόν και να τον εξαφανίσουμε, να τον εξοντώσουμε από γης ζώντων. Γι' αυτό όλοι αυτοί είναι δαιμονικοί, θα λέγαμε, νόθευτε της πνευματικής τροφής. Είναι οι εκμαυλιστές των ανθρωπίνων ψυχών κατά δυστυχία. Γι' αυτό την ανάπαυση και την πραγματική τροφή θα τη βρούμε μόνο εις τον Χριστό. Ό,τι ο Χριστός δίνει, αυτή είναι η γνησία τροφή. Αλλά και μόνο ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναπαύει. Τι είπε ο Χριστός, δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε εσείς όλοι οι οποίοι είσαστε φορτωμένοι από τόσα και τόσα στη ζωή και εγώ θα σας ξεκουράσω. Και αυτό το φόρτωμα δεν είναι μόνο τα προβλήματα, είναι και οι αμαρτίες. Πάντως, ο Χριστός είναι, επαναλαμβάνω, η πλουσία και γνησία τροφή. Ο Χριστός είναι η αληθινή ανάπαυση, γιατί εκείνος μου συγχωρεί τις αμαρτίες μου. Και όταν εγώ πάρω την πληροφορία ότι μου συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, αφέονται εσύ αμαρτίε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, τι άλλο θέλω. Όταν η βασιλεία του λέγεται ανάπαυση, όταν
δίδει την ανάπαυση της αγαθής συνειδήσεως. Διότι δεν έχω ελέγχουσα συνείδηση, δεν έχω τύπτουσα συνείδηση, τότε δίδει και την ανάπαυση του σωστού πνευματικού προσανατολισμού. Ξέρω γιατί ζω στον κόσμο αυτόν, ξέρω πού πηγαίνω, πώς κινούμε και έχω ανάπαυση. Ενώ ο άνθρωπος που δεν τα έχει αυτά, τον βλέπετε διαρκώς να αναζητεί, να παλεύει με τον εαυτό του, να παλεύει με το περιβάλλον του, γιατί δεν έχει ειρήνη. Και δεν έχει ειρήνη γιατί δεν έχει ανάπαυση. Και δεν έχει ανάπαυση γιατί δεν έχει τον Χριστό.